Καλησπέρα σα. Αναφορικά με την κακοκαιρία. Ο κρατικό μηχανισμό βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την αποτροπή και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την κακοκαιρία. Πραγματοποιούνται αλλεπάλληλε συσκέψει και αναπτύσσονται όλε αυτέ οι αναγκαίε πρωτοβουλίε σε συνεργασία με τι περιφέρειε και του Δήμου. Όσον αφορά τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ανέργων. Καθώ οι περιορισμοί των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων συνεχίζονται, η κυβέρνηση διευρύνει τα μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων. Ήδη το συνολικό κόστο των μέτρων που έχουν ληφθεί για το πρώτο τρίμηνο του έτου διαμορφώνεται στα 5,9 δι ευρώ. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η περίοδο αναστολή ίσπραξη για βεβαιωμένε φορολογικέ οφειλέ, που δεν είναι σε καθεστώ ρύθμιση, για τι οποίε είχε χορηγηθεί αναστολή ίσπραξη ω την 30η Απριλίου. Οι οφειλέ αυτέ, μετά τη λήξη τη νέα παράταση, θα μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμιση τμηματική καταβολή, το οποίο προβλέπει επιλογή μεταξύ 20... 24 άτοκων ή 48 δόσεων, με επιτόκιο ύψου 2,5%. Αναστέλλεται η ίσπραξη τη δόση του Φεβρουαρίου ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών για τι άμεσα πληττόμενε επιχειρήσει, καθώς και για του εργαζόμενου, των οποίων οι συμβάσει εργασία τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή τη δόση αυτή θα προσθεθεί στο τέλο τη αρχική ρύθμισης. Παρατείνονται ω την 31η Δεκεμβρίου οι πληρωμέ των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσει και ελεύθερου επαγγελματίε, στι οποίε είχε δοθεί παράταση πληρωμή μέχρι την 30η Απριλίου 2021. Η αποπληρωμή του θα γίνει είτε σε 24 άτοκε δόσει, είτε με 48 δόσει με επιτόκιο ύψου 2,5%. Για τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές των επιχειρήσεων συνεχίζονται οι μηνιαίες παρατάσεις στην καταβολή τους. Δρομολογήθηκε ο έκτο κύκλο επιστρεπτέ προκαταβολή που αφορά την απώλεια τζίρου του Ιανουαρίου και προετοιμάζεται ο έβδομο κύκλο που θα αφορά την απώλεια τζίρου ολόκληρου του πρώτου τριμήνου. Και στου δύο αυτού κύκλου θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα ποσά για την εστίαση και τι επιχειρήσει που παραμένουν κλειστέ με κρατική εντολή εντό Φεβρουαρίου, ενώ το 50% τη ενίσχυση δεν θα επιστρέφεται. Απαλλάσσονται πλήρω από την καταβολή ενοικίου για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο οι επιχειρήσει των οποίων η λειτουργία βρίσκεται σε αναστολή με εντολή δημόσια αρχή, καθώ και επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τι μεταφορέ. Οι ιδιώτε εκμισθωτέ θα αποζημιωθούν από τον κρατικό προπολογισμό με το 80% και οι ιδιοκτήτε νομικά πρόσωπα με το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθόματο. Παρατείνεται για όλο το πρώτο τρίμηνο η μείωση ενοικίου κατά 40% στους υπόλοιπους πληττόμενους κλάδους, στην πρώτη κατοικία των εργαζόμενων που η σύμβασή του βρίσκεται σε αναστολή, καθώς και στη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους. Παρατείνεται η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο ως την 31η Δεκεμβρίου του 2021 και η μείωση στον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, τις μεταφορές, τους κινηματογράφους και τις θεατρικές παραστάσεις ως την 30η Σεπτεμβρίου του 2021. Παρατείνεται για δύο μήνε η διάρκεια τη τακτική επιδότηση ανεργία, το επιδόματο μακροχρονίω ανέργων και του βοηθήματο ανεργία στου αυτοτελώ απασχολούμενου, που έληξε ή θα λήξει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Παρέχεται αποζημίωση ειδικού σκοπού 400 ευρώ προσαρτημένη κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο για του μήνε Ιανουάριο και Φεβρουάριο στου ανέργου του τουρισμού επισυτισμού, για του οποίου δεν υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης επεκτείνεται για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τους επικελματίες της τέχνης και του πολιτισμού. Καθίσταται δικαιούχοι αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψου 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού επεκτείνεται η διάρκεια του προγράμματος συνεργασία ως την 31η Μαρτίου του 2021. Καλύπτονται οι εργοδοτικέ ασφαλιστικέ εισφορέ μέχρι την 31η Μαρτίου του 2021 στα τουριστικά καταλήματα 12 μήνη λειτουργία, τα οποία κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Διατίθεται άμεσα οικονομική ενίσχυση θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, χώρων συναυλιών και παραστάσεων 14 εκατομμυρίων ευρώ για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020. Διατίθεται επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που ανεβάζει το συνολικό πακέτο στα 67 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη, για τη στήριξη της ακτοπλοείας. Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των ναυτικών και των εργαζομένων στον κλάδο με σειρά μέτρων που συνολικά προσεγγίζουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Σχετικά τώρα με την επιδημιολογική κατάσταση και του εμβολιασμού. Η Ελλάδα, όπω ξεκάθαρα φαίνεται και στου χάρτε του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων, το γνωστό ECDC, εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό, παρά την αύξηση των κρουσμάτων που υπήρξε την προηγούμενη βδομάδα, κυρίω στην Αττική και όχι μόνο, γεγονό που οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση τη λήψη πρόσθετων μέτρων στι περιοχέ αυτέ. Διαπιστώνεται ταυτόχρονα ότι η νοσηρότητα είναι αυξημένη στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 20 και 60 ετών, δηλαδή στου συμπολίτε μα με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Γι' αυτό ακριβώ εντείνονται οι έλεγχοι στι μετακινήσει και στου χώρου εργασία. Τι επόμενε μέρε ανοίγει η πλατφόρμα στο εργασία.testing.gov.gr, στην οποία επιχειρήσει άνω των 20 ατόμων θα μπορούν να δηλώνουν στου εργαζόμενου του να κάνουν, εφόσον το επιθυμούν φυσικά, δωρεάν rapid test μέχρι και δύο φορέ το μήνα. Οφείλουμε ωστόσο όλε και όλοι, παρά τη μεγάλη κούραση και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρεθούμε ακόμα πιο κοντά στο τέλο αυτού του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε την άμυνα, παίρνοντα όλα τα αναγκαία μέτρα και την ίδια ώρα εντείνουμε την αντεπίθεση με την επιχείρηση Ελευθερία για του εμβολιασμού. Έχουμε ήδη σπάσει τον φράγμα των 500.000 εμβολιασμών και επιταχύνουμε του ρυθμού. Από σήμερα ξεκινούν και οι εμβολιασμοί για του συμπολίτε μα ηλικίε 60-64 ετών με το εμβόλιο AstraZeneca. Επίση, από σήμερα λειτουργούν τμήματα των δύο Μέγα Εμβολιαστικών Κέντρων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με άμεση δυνατότητα 2.400 και 1.000 ημερησιών εμβολιασμών, αντίστοιχα και πολύ περισσότερων στην πορεία. Έχουμε, όπω τόνισε το Σάββατο ο Πρωθυπουργό, κατά την επίσκεψή του στο Εμβολιαστικό Κέντρο στο Μαρούσι, τη δυνατότητα να επιταχύνουμε τη διαδικασία εμβολιασμών με τη συνεργασία όλων των κυβερνητικών δομών αλλά και των ενόπλων δυνάμεων. Στόχο μα είναι να εμβολιάζονται οι πολίτε με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, γρήγορα και με ασφάλεια. Σα ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για τι ερωτήσει σα με τη συνήθιη ηλεκτρονική διαδικασία. Τι ερωτήσει θα μεταφέρει ο αναπληρωτή διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, κύριο Γιώργο Ευθυμίου, τηρώντα τη σειρά προτεραιότητα. Ξεκινάμε με τι ερωτήσει. Οι πρώτε έχουν να κάνουν. Με την εξέλιξη της κακοκαιρία και τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, μεταφέρω ε, κοινή ερώτηση του κυρίου Γιώργου Ευγενίδη από το Reader και την ηλεκτρονική εφημερίδα Political και του κυρίου Γιώργου Παπακοσταντίνου από το CNN. Greece. Ε, ο κύριο Ευγενίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για επιτελική ανυκανότητα τη κυβέρνηση με αφορμή την απαγόρευση κυκλοφορία στην εθνική οδό. Γιατί δεν έμεινε ανοιχτό ο δρόμο και με ποιο σκεπτικό ανοίγει τώρα για μερικέ ώρε. Η κυβέρνηση έδρασε προληπτικά. Η ασφάλεια των πολιτών είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και γι' αυτό πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Θέλω να πω ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι πανέτοιμος, λειτουργεί, δουλεύει και εργάζεται συνεχώς έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν κάθε όλα τα δυνατά προβλήματα στην επικράτεια της χώρας μας. Την ίδια ερώτηση έχει υποβάλει και ο κύριος Χρήσανδος Κοσελόγλου από τον Αλφα. Πάμε στην κυρία Βίκυ Σαμαρά από το News 24-7. Τι απαντάτε στον ΣΥΡΙΖΑ που επιμένει για παρέτηση της κυρίας Μενδώνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση στάθηκαν δίπλα δημοσίως σε όλα τα πρόσωπα τα οποία κατήγγυλαν κακοποιήσει, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα μια κουλτούρα, ένα περιβάλλον έτσι ώστε όποιος, όποιος ή όποια θα ήθελε να καταγγείλει κάτι τέτοιο, να σπάσει τη σιωπή, να προχωρήσει μπροστά και να προσφύγει ακόμα και στην δικαιοσύνη. Ε, ο ε, ο ε, καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού ε, παρετήθηκε για προσωπικούς λόγους και η κυβέρνηση αποδέχτηκε την παρέτησή του. Ο κύριος Κώστας Παπαχλιμίτζος από τα Παραπολιτικά. Τα έσοδα Ιανουαρίου, όπω ανακοινώθηκε πριν από λίγο, είναι μειωμένα κατά σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προπολογισμού 2021. Σα ανησυχεί η εξέλιξη αυτή. Μπορεί τα δημόσια οικονομικά να μην αντέξουν τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων επί φέτος. φέτο. Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις για όσο θα κρατήσει η πανδημία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό προκαλεί όταν έχεις, δεν λειτουργεί η οικονομία, η θα έλεγα η οικονομία, δεν έχεις δαπάνες και στηρίζεις, όπως είπα, με 24 δις ευρώ, με 7,5 δις σύμφωνα με τον προπολογισμό το 2021 και με 24 δις το 2020 τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, σίγουρα λοιπόν θα πρέπει, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, στη συνέχεια μόλις τελειώσει η πανδημία, να αφήσουμε την οικονομία να λειτουργήσει, και να μπορέσουν οι εταιρείε να αναπτυχθούν και οι εργαζόμενοι ακολούθω να επιστρέψουν στι δουλειέ του. Ο κύριο Σταύρο Παπαντονίου από την καθημερινή και το MoneyReview.gr. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, ποιο είναι το αριθμητικό όριο κρουσμάτων ή διασωλυνωμένων, το οποίο πρέπει να φτάσουμε για να συζητήσουμε για άρση των περιορισμών. Όπως, όπως ξέρετε, αυτά τα θέματα, τα υγειονομικά θέματα, είναι θέματα της Επιτροπής. Η, Επιτροπή, όπω ξέρετε από τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα, εισηγείται και η κυβέρνηση αποφασίζει με βάση τι εισηγήσει τη Επιτροπή. Για το ίδιο θέμα, ο κύριο Γιάννη Χριστάκο από το Μέγκα και το δικαιολογητικά.gr. Όλο και περισσότεροι λοιμοξιολόγοι βλέπουν ότι θα χρειαστεί να επεκταθεί το lockdown και πέραν τη 28η Οκτωβρίου. Με κάποιου να το. Φεβρουαρίου, προφανώ θέλει να πει ο με κάποιου να το τοποθετούν μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Έχετε λάβει από του επιστήμονε τέτοια εικόνα, καθώ έχει περάσει και μια εβδομάδα από τα αυστηρά μέτρα στην Αττική. Επίση, εξακολουθούν τα σχολεία να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα στη χαλάρωση των μέτρων ή θα γίνει παράλληλα με την αγορά. Όχι, δεν υπήρχε κάποια τέτοια εισήγηση από την Επιτροπή. Αν θέλετε την εμπειρία μα, έχουμε δει ότι όταν εφαρμόζεται ένα lockdown για, αυτό, για, για ένα χρονικό διάστημα 14-15 ημερών και τηρηθούν τα μέτρα, τότε τα αποτελέσματα βελτιώνονται. Αυτό ελπίζουμε να γίνει και να προχωρήσουμε σε άνοιγμα και οικονομικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών. Η κυρία Ειρήνη Μπέλα από τη Βραδινή. Ποιο είναι ο σχεδιασμό τη κυβέρνηση για το πότε θα εμβολιαστούν οι ευπαθεί ομάδε. Κάποιε επαγγελματικέ ομάδε εξετάζεται να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα και πότε. Τα θέματα προτεραιοτήτων είναι θέματα τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι καθαρά επιστημονικά θέματα που λαμβάνουν καθαρά επιστημονικά κριτήρια. Μια όμως που υπάρχει συγκεκριμένη ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι τα στατιστικά δείχνουν ότι 9 στους 10 συμπολίτε μας που δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους είναι ηλικίε από 60 και πάνω και επίση 8 στους 10 συμπολίτε μας οι, οποίες, οι οποίοι, εισάγονται στι ε, στις ΜΕΘ ανήκουν πάλι στην ίδια, στο ίδιο ηλικιακό, ηλικιακό φάσμα, από 60 και πάνω δηλαδή. Για τον εμβολιασμό, κοινή ερώτηση από τον κύριο Νότια Ανανιάδη από το Πρώτο Πρόγραμμα και τον κύριο Άγγελο Μόσχοβα από το i-εφημερίδα.gr. Μεταφέρω την ερώτηση του κυρίου Μόσχοβα. Με τον σημερινό ρυθμό εμβολιασμού, πότε εκτιμάτε ότι θα έχει επιτευχθεί ο στόχο τη κυβέρνηση και η ανοσία τη Αγέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να διευκρινίσουμε ότι τα προγράμματα ε, τηρούνται ε, όταν θα τηρηθούν και οι, προ... οι, προγραμματισμένες παραδόσεις των δόσεων των εμβολίων. Ε, εξαρτάται πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ λογικό, από το πότε θα παραδοθούν και αν ισχύουν τα προγραμματισμένα. Για μας είναι μεγάλη προτεραιότητα μέχρι το Πάσχα να έχουμε αποκτήσει αυτό που λέγεται πρώτο τείχος ανοσίας. Που τι σημαίνει αυτό, να έχουν εμβολιαστεί όλες οι ηλικιακέ ομάδες που είναι από 60 και πάνω, καθώς και ευπαθείς ομάδες. Αν θα τα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, θα έχουμε καταφέρει ουσιαστικά τι. Να μειωθεί το, το η πίεση στο σύστημα υγείας, γιατί αυτές οι ηλικιακέ ομάδες, καθώς και αυτές οι κατηγορίες που μόλις σας ανέφερα, είναι αυτές που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δημιουργούν αυτή την πίεση στο σύστημα υγείας. Κοινώς, για μας στόχος είναι... Το Πάσχα να έχουμε καταφέρει να έχουμε πετύχει αυτό το πρώτο τείχος ανοσίας. Η κυρία Γεωργία Σκητζή από το newsbase.gr. Κύριε Εκπρόσωπε, ποια εικόνα έχετε για τα νησιά, για τα νησιά των Σποράδων, τα οποία από χθε το μεσημέρι έχουν μείνει χωρί ρεύμα λόγω κακογερία. Τοπικοί άρχοντε υποστηρίζουν ότι η ΔΔΕ ήταν ενήμερη, ωστόσο δεν ελήφθησαν τα απαιτούμενα μέτρα. Ποιο το σχόλιο σα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αποκατασταθούν οι βλάβε, οι οποίε σύμφωνα με την ενημέρωσή μα έχουν, προ... έχουν προκληθεί από πτώση μεγάλων δέντρων ε, σε κάποιου ΔΕΗ. Ο κύριο Κώστα Αβόπουλο από την Αυγή. Κύριε Εκπρόσωπε, πώς προσεγγίζει η κυβέρνηση την πρόταση της αξιωματική αντιπολίτευσης για ορισμό νέας διοίκηση στην ΕΡΤ με διακομματική συνένεση στη Βουλή. Ε, η ΕΡΤ, θέλω να πω, ότι έχει διασφαλίσει την πολυφωνία και την ενημέρωση όλων των πολιτών. Αυτό το πράγμα φαίνεται και από τους δείκτες ε, τηλεθέαση καθώς και από την αποδοχή που έχει η ΕΡΤ με τη νέα διοίκηση. Κοινή ερώτηση από την κυρία Αμαλία Κάτζο από το newsbob.gr και τον κύριο Πάνο του Μάση από τη Huffington Post. Η ερώτηση τη κυρία Κάτζο. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει πιθανότητα να γίνει υποχρεωτική η χρήση διπλή μάσκα σε μέσα μεταφορά και σούπερ μάρκετ, Αυτό το πράγμα δεν έχει ανακοινωθεί, όπω καταλαβαίνετε. Γνωρίζω κι εγώ ότι υπάρχει στον δημόσιο διάλογο μεταξύ των επιστημόνων. Δεν έχω να ανακοινώσω κάτι. Ο κύριο Θανάση Μπαλοδίμα από το Ριζοσπάστη. Την προηγούμενη Δευτέρα, στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου είπε πω ο Έλληνα Πρωθυπουργό παρουσίασε κάποιε καινοτόμε ιδέε για τον East Med. Τι αφορούν εναλλακτική χάραξη, συμμετοχή και άλλων χωρών στην κατασκευή και εκμετάλλευση, κάτι άλλο. Η συνάντηση στο Ισραήλ είχε ω αντικείμενο διμερείς σχέσει, θέματα COVID, θέματα πανδημία και ανάπτυξη ε, ακόμα περισσότερο των σχέσεων με, αυτή, με, το, με τη χώρα του Ισραήλ ο κύριος Κοσελόγλου από τον Α. Κύριε εκπρόσωπε, θα υπάρξουν αλλαγέ στον εμβολιασμό των πολιτών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Θα σταματήσουν τελείω. Θα υπάρξουν αναπροσαρμογέ στα ραντεβού των ηλικιωμένων. Στόχο είναι με ασφάλεια πάντα. Έχουμε πει ότι το νούμερο ένα είναι η ασφάλεια των πολιτών. να μπορούν να τηρηθούν τα ραντεβού. έτσι ώστε να μην υπάρχει και ο φόβο να χαθούν δόσει του εμβολίου αν δεν τηρηθούν τα ραντεβού, γιατί όπω ξέρετε υπάρχουν ιδιαίτερε συνθήκε αποθήκευση και διατήρηση των δόσεων. Ωστόσο, γνωρίζετε ότι υπάρχει ο μηχανισμό αναπλήρωση σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ένα ραντεβού, όπου καλούμε πρόσωπα από, τις, από τα σώματα ασφαλεία και τι Ένοπλες δυνάμει. Για ποιο λόγο, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλο βαθμό ετοιμότητα και χρειάζεται κάποιο να έχει μεγάλη ετοιμότητα για να μπορεί να έρθει αμέσω έτσι ώστε να μην υπάρχει καταστροφή τη δόση του εμβολίου που προοριζόταν για το ραντεβού το οποίο χάθηκε. Κοινή ερώτηση από την κυρία Σοφία Φασουλάκη από το Open και την κυρία Νεκταρία Σταμούλη από το Πολίδικο αφορά τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων μετά τι ηλικίε η κυρία Φασουλάκη ρωτά πώς θα φτάσει σε αυτούς ο μηχανισμός... πώς θα του εντοπίσει... και η κυρία Σταμούλη ε, 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 ρωτά πότε υπολογίζεται ότι θα ε, γίνει αυτό. Είπατε αφορά τους 60-64. Ε, τις ευπαθείς ομάδες που θα πάρουν σειρά... μετά τον εμβολιασμό των πολιτών Α, μετά. ειδικές. Μετά τον... Α, μετά τους 60-64. Όπως σα είπα, αυτό είναι ένα θέμα... το οποίο θα το αποφασίσει η Εθνική Επιτροπή Ερευνών. Ε, θα υπάρξει μια ανακοίνωση το απόγευμα από το Υπουργείο Υγείας, όπου η, κυρία Θεδωρή, η οποία η κυρία Θεοδωρίδου θα αναλύσει με επιστημονικό τρόπο πώς θα γίνει η προτεραιοποίηση στις ευπαθείς και ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες. Ο κύριος Μόσχοβας από το ifmerida.gr, κύριε εκπρόσωπε, όλο και περισσότερες φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνενούν στην έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού. Σκοπεύει να το ξαναθέσει στους 27 ο Πρωθυπουργό. Αποτελεί μια θέση της κυβέρνησης την οποία την πιστεύουμε ιδιαίτερο. Νομίζουμε ότι πραγματικά μπορεί να διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό λοιπόν, τη διαδικασία του τουρισμού. Το έχουμε θέσει και πραγματικά μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε όσα άτομα έχουν εμβολιαστεί να μην έχουν του περιορισμού, τους συνήθιου περιορισμού που έχει όταν κάποιο δεν έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή να μην χρειάζεται, για παράδειγμα, να μπει σε καραντίνα ή να έχει 72 ώρε πριν ένα PCR τεστ. Ο κύριο Κοσελόγλου από τον ΑΛΦΑ, κύριε εκπρόσωπε, έχουν περάσει 22 ημέρε από τον τελευταίο γύρο των διερευνητικών επαφών στην Κωνσταντινούπολη. Μπορείτε να μα πείτε πότε θα πραγματοποιηθεί ο επόμενο γύρο στην Αθήνα, ποιε ημερομηνίε έχετε προτείνει στην τουρκική πλευρά, αν σα έχει απαντήσει και αν όχι, για ποιο λόγο. Έχουμε προτείνει ημερομηνίε στην τουρκική πλευρά. Ε, θα έλεγα ότι για... δεν θα ήταν δεντολογικό. Από τη στιγμή που δεν μα έχουν απαντήσει στι ημερομηνίε που έχουμε προτείνει, να αρχίσουμε να μιλάμε για ποιε είναι αυτέ οι ημερομηνίε. Για το ίδιο θέμα έχει υποβάλει η ερώτηση η κυρία Κάτζο από το newsbomb.gr, μόλι έχει απαντηθεί. Το ίδιο και ο κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου από την εφημερίδα Δημοκρατία. Ε, τελευταία προ το παρόν ερώτηση από την κυρία Ελένη Ευαγγελοδήμου από τα Νέα. Κύριε εκπρόσωπε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Πότε θα σταλεί στην Κομισιόν το τελικό κείμενο, και πότε προγραμματίζετε τη συζήτηση στη Βουλή, Νομίζω είναι λίγο πρόωρο να το απαντήσουμε αυτό. Αυτό που θα ήθελα να πω για το σχέδιο ε, ανάκαμψη και ανθεκτικότητα και γενικά για το Ταμείο Ανάκαμψη είναι ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα να μπορέσουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο όλοι το ζούμε. Όχι εύκολο περιβάλλον, να υλοποιήσουμε τι μεταρρυθμίσει που έχουμε υποσχεθεί. Ε, μεταρρυθμίσει που έχουν να κάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη ανάπτυξη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.